καλοσύνη για τον άνθρωπο είναι να εκτελεί όσα ταιριάζουν στη φύση του. Δηλαδή, η δυνατότητα να δημιουργήσει ευχάριστες σκέψεις. Για να δημιουργήσει ευχάριστες σκέψεις χρειάζεται ένα πράγμα μόνο. Να πάει σύμφωνα με τη φύση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι αυτό. Τα γνωρίσματα, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του ανθρώπου που πηγαίνει σύμφωνα με τη φύση εννοεί, είναι τέσσερα. Η εύνοια προς τον ομόφυλον, η παράβλεψη των συγκινήσεων που προέρχονται από τις αισθήσεις, η διάκριση των πιθανών φαντασιών και η εποπτική παρατήρηση της φύσεως και εκείνων που γίνονται σύμφωνα με αυτή. Θα τα αναλύσουμε αναλυτικά, αλλά θέλω να κρατήσω το κομμάτι, το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με το όσα ταιριάζουν στη φύση. Γενικά, όταν λέμε φύση, τι εννοούμε? Ζούμε σε ένα σύμπαν, το οποίο σύμπαν έχει μια ροή, μια κίνηση. Όσο πηγαίνουμε με τη ροή της κίνησης, πηγαίνουμε σύμφωνα με τη φύση. Όταν πηγαίνουμε αντίθετα στη ροή αυτή, πηγαίνουμε ενάντια στη φύση. Αυτό είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει καλό και κακό στην ύπαρξη. Υπάρχει, πάω με τη ροή του σύμπαντος ή πάω αντίθετα με τη ροή του σύμπαντος. Πάω με τη φύση, πάω ενάντια στη φύση. Το καλό και το κακό δεν είναι υφίσταται γενικά. Ούτε το θετικό και το αρνητικό. Είναι πράγματα τα οποία εμείς τα βαφτίζουμε έτσι. Μόνο υπάρχει φύση, αυτό με τη ροή της φύσης του σύμπαντος, εναντίον της ροής του σύμπαντος. Ο καθένας λέει, εφραίνεται, λέει ο Μάρκος Αυρήλιος, με διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέει, εφραίνομαι να έχω υγιές το ηγεμονικό μου. Το ηγεμονικό είναι το μέρος της ψυχής που καθοδηγεί, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι το ανώτερο διανοητικό, στην πραγματικότητα, το ηγεμονικό. Οι στοικοί, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει, χωρίζουν το λογιστικό μέρος του κεφάλου σε δύο μέρη. Το ανώτερο λογιστικό και το κατώτερο λογιστικό. Το κατώτερο λογιστικό είναι αυτό που κάνει πράξη, υπολογισμούς και γενικά διεκπεραιώνει πράγματα νοητικά. Το ανώτερο διανοητικό είναι αυτό που λέμε το ηγεμονικό, το οποίο ηγείται. Ο άνθρωπος που έχει ελεύθερο το ηγεμονικό του, μπορεί να ελέγχει το άρμα της ψυχής του, μεταφέροντας την προαίρεση του ηγεμονικού στα άλλα μέρη της ψυχής. Αυτό που είπα, το καταλαβαίνετε πια. Έτσι, η προαίρεση του ηγεμονικού, όταν περνάει η προαίρεση του ηγεμονικού στο κατώτερο λογιστικό, στο θυμοειδές ή στο επιθυμητικό, αυτά συνδέονται πού? Με το ηγεμονικό. Και το άρμα της ψυχής προχωράει. Εγώ, λέει, εφραίνομαι όταν έχω υγιές το ηγεμονικό μου. Όταν το ηγεμονικό μου είναι ξύπνιο. Έτσι εγώ εφραίνομαι. Δηλαδή, λέει ότι η ικανότητά μου να κρατάω το ηγεμονικό μου σε καλή κατάσταση, άθικτο και όχι ναρκωμένο, μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω συνεχώς ευχάριστες σκέψεις. Σκέψεις που είναι σύμφωνα με τη φύση μου. Σκέψεις που πηγαίνουν με τη ροή του σύμπαντος. Εάν δηλαδή μπορώ να μην αποστρέφουμε κανέναν από τους ανθρώπους και από όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους, να μην αποστρέφουμε κανέναν από τους ανθρώπους και να μην αποστρέφουμε τίποτα από όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους. Αλλά κοιτώ με χαρούμενο βλέμμα κάθε τι, να το δέχομαι και να το αντιμετωπίζω σύμφωνα με την αξία του. Αυτό σημαίνει ότι είναι το υγιές ηγεμονικών. Υγιές ηγεμονικό είναι να δέχομαι όλους τους ανθρώπους, τους κατανοώ και να τους σέβομαι κλπ. Έτσι και να τους εκτιμώ, αυτά που έχουμε πει. Να μην αποστρέφομαι αυτά που μου συμβαίνουν, γιατί ξέρω ότι ό,τι και να μου συμβεί έρχεται για το καλό μου. Τίποτα δεν έρχεται, από όλα μπορώ να ωφεληθώ, άρα δεν αποστρέφομαι τίποτα από ό,τι μου συμβαίνει. Να το κοιτώ με χαρούμενο βλέμμα κάθε τι. Και να το δέχομαι και να το αντιμετωπίσω σύμφωνα με την αξία του. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Μπορώ να βλέπω οτιδήποτε κάθε τι να το κοιτώ με χαρούμενο βλέμμα. Είναι εφικτό. Είναι λίγο δύσκολο.
Πώς το καταφέρναν τώρα λοιπόν αυτοί τώρα. Πάμε μας τρελάνε, δηλαδή σε ό,τι και να γίνει αυτή είναι. Το βλέπουμε χαρούμενο βλέμμα κάθε τι. Ποιος είναι αυτός που είναι οτιδήποτε να το βλέπουμε χαρούμενο βλέμμα. Ο Χατζαχαρούμενος. Δεν νομίζω ότι σε αυτήν την κατηγορία. Λέει κάτι πολύ ωραίο όμως εδώ, να το δέχομαι και να το αντιμετωπίσω σύμφωνα με την αξία του. Και εδώ μου δίνει μια ωραία πάσα για να μιλήσω για τη λέξη αυτή, που λέει η λέξη αξία. Ωραία πάσα πάνω. Η αξία, αυτή την άλλη έχω πάρει από την Τζιροπούλου, τα σκάλα μας, την Άμνηστη, η οποία γράφει στο εν τη λέξη λόγο, αξία είναι πάνω ό,τι ικανοποιεί ανάγκη ή παρέχει ευχαρίστηση. Αξία είναι κάθε τι το οποίο ικανοποιεί μια ανάγκη ή παράγει ευχαρίστηση. Από τη λέξη αξία έχει βγει το action, το οποίο σημαίνει δράση ή πράξη, γενικότερα. Action είναι η πράξη που έχει αξία, πράξικα. Το πρακτικά. Το θέμα το εξής, ότι για να μπορώ να δίνω σε κάθε τι την αξία του, δεν είναι απλό πράγμα. Λέει ότι εγώ να βλέπω το κάθε τι με χαρούμενο βλέμμα και να μπορώ να αντιμετωπίζω κάτι ανάλογα με την πραγματική του αξία. Πώς μπορώ να ξέρω κάθε τι ποια είναι η αξία του? Πρέπει δηλαδή, γιατί η αξία είναι κάτι που αλλάζει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αξία. Χαίρετε. Καλησπέρα. Η αξία ενός πράγματος σήμερα μπορεί να είναι τόσο, αύριο μπορεί να μην είναι τόσο. Η αξία δεν είναι κάτι σταθερό. Η αξία έχει να κάνει με τη δεδομένη στιγμή. Κάτι το οποίο μου ικανοποιεί μια ανάγκη τώρα δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιεί για πάντα. Άρα η αξία του δεν είναι πάντα ίδια. Γενικά πρέπει να σας πω το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και καλό είναι να το καταλάβετε αυτό που σας πω. Η σκέψη έχει δύο στάτους, δηλαδή έχει δύο καταστάσεις. Όταν κινείται, μετατρέπεται σε θετική ενέργεια. Όταν μένει στάσιμη, μετατρέπεται σε αρνητική ενέργεια. Το ξαναπούμε. Η σκέψη. Κάθε τι. Μην το γράφω. Προσπαθείτε να το σκεφτείτε λίγο. Η σκέψη που κινείται είναι θετική. Είναι θετική ενέργεια. Είναι. Κινείται, δεν σταματάει. Ναι, δεν σταματάει. Η σκέψη που δεν βαλτώνει. Όλα κινούνται έτσι κι αλλιώς. Όταν λέμε και η σκέψη είναι στάσιμη, δεν σταματάει η σκέψη. Απλά βαλτώνει όμως. Μειώνεται η δύναμη, η φυσιολογική ροή του σύμπαντος, προσέξτε, η φύση τίποτα δεν αγαπάει τόσο, όσο να μεταβάλει τα όντα και να δημιουργεί νέα όμοια με τα προηγούμενα. Η φύση είναι ακίνητη. Τα πάντα ρί, λέει ο Ηράκλητος, το έχει πει αυτό. Τα πάντα ρέω. Δηλαδή, όταν λέμε όλα κινούνται, αυτό σημαίνει τα πάντα ρε. Όταν λέει για να έχω ευφροσύνη πρέπει να πηγαίνω σύμφωνα με τη φύση. Τι εννοεί? Πρέπει η σκέψη μου συνεχώς να κινείται. Ό,τι κινείται είναι θετικό. Ό,τι δεν κινείται είναι αρνητικό. Ό,τι κινείται πάει πάει με την ροή του σύμπαντος, ενώ ό,τι δεν κινείται πάει ενάντια στη ροή του σύμπαντος. Η σκέψη που κινείται, όταν εμείς κινούμε συνεχόμενα τη σκέψη μας, γεμίζουμε με υψηλοδονούμενη ενέργεια, που εμείς την ονομάζουμε ευχαρίστηση. Αυτό που λέμε ευχάριστη σκέψη, ευχάριστη διάθεση, δεν είναι τίποτα άλλο από τα συναισθήματα που μας προκαλεί η σκέψη που κινείται. Ενώ αυτό που εμείς ονομάζουμε δυσάρεστη αρνητική ενέργεια δεν είναι τίποτα άλλο από η ενέργεια που βαλτώνει, η σκέψη που βαλτώνει, η σκέψη που δεν κινείται.
Όταν, θα σας πω, θα να κάνουμε ένα πείραμα. Να καταλάβετε ακριβώς, θα κάνετε ένα πείραμα. Βάλτε έναν άνθρωπο σε μια καρέκλα στη μέση ενός δωματίου και ρωτήστε το ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Και αρχίζετε, να το παίζετε. Και μόλις τελειώσει το τραγούδι, ξαναβάλλετε το από την αρχή. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο που παίζει το ίδιο τραγούδι, έστω αυτό να είναι το πιο αγαπημένο του. Τι θα σου δει? Στην αρχή θα βαρεθεί. Στη μία ώρα θα θέλει να σκοτώσει άνθρωπο. Στη μία μισή ώρα θα αυτοκτονήσει. Είναι το περίφημο κινέζικο μαρτύριο. Δεν χρειάζεται να του κάνεις τίποτα άλλο. Απλά να του παίζεις τον ίδιο ήχο συνεχόμενα. Γιατί? Γιατί σημαίνει αυτό? Είναι, το πείραμα είναι λογικό έτσι πως το περιέγραψα. Το καταλαβαίνετε έτσι, έτσι θα γίνει? Ναι. Γιατί σημαίνει? Ακούει και σκέφτεται το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Γιατί η σκέψη του αναγκάζεται να σταματήσει. Αφού σταματήσει σκέψη, αρχίζει να πλημμυρίζει με αρνητική ενέργεια. Αυτή η αρνητική ενέργεια συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Με αποτέλεσμα να πρέπει να εκδηλωθεί κάπου. Εάν δεν εκδηλωθεί στο να κάνει κάτι, να σπάσει κανένα τοίχο ή να διαλύσει ό,τι βρει μπροστά του, θα στραφεί εναντίον του εαυτού του. Είδατε αυτόν τον... τον Δράκο, αυτόν τον serial kill πιάσε στην Κύπρο. Ναι. Τι είπε? Είπε ότι θα σκότωνα και αισθανόμουν ζωντανός. Ναι. Για πρώτη φορά αισθανόμουν ζωντανός την ώρα που σκότωνα. Πώς γίνεται αυτό? Διότι η σκέψη του τόσο βαλτωμένη που χρειαζόταν να την διοχετεύσει, αραιό τόσο ισχυρή, για να μπορεί το μυαλό όχι να ξανακινείται. Πόσες φορές μπορείτε να φάτε συνεχόμενα στο ίδιο εστιατόριο? Συνέχεια. Διαφορετικό φαγητό όμως. Και αλλού πουθενά. Αυτό είναι αρνητική ενέργεια. Η συνεχόμενη παραγωγή του ίδιου πράγματος για πολύ καιρό δημιουργεί αρνητική ενέργεια. Βέβαια, εκτός αν το κάνεις ακριβώς ίδια κάθε φορά. Εκτός αν παραγγείλεις άλλα πράγματα. Όταν είσαι σε μια δουλειά. Βέβαια, πολλά... τι συμβαίνει αυτό? Ναι, όχι, δεν το παρακολουθείς. Τι συμβαίνει, στη δουλειά? Εμφανίζεται αυτό που λέμε, τι? Ρουτίνα. Τι σημαίνει ρουτίνα? Ότι κάνουμε τις ίδιες σκέψεις κάθε μέρα. Μας αρέσει? Γιατί δεν μας αρέσει? Είμαστε σε ασφαλές περιβάλλον, παίρνουμε ένα ωραίο μισθό. Κάνουμε πράγματα που τα ξέρουμε, γιατί δεν αισθανόμαστε αρέσει? Γιατί η σκέψη μας δεν γίνεται? Άρα θα πρέπει να αλλάζουμε δουλειές κάθε λίγο τελειάκι. Δεν είναι απαραίτητο. Γεια σου, Λουμού. Δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται να μην κάνεις τις σκέψεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι στην δουλειά για πολλά χρόνια, αλλά δεν κάνουν, δεν σκέφτονται. Δεν σκέφτονται διαφορετικά κάθε μέρα. Mm. Γι' αυτό η εργασία που έχει εξέλιξη ιντρικάρει τους ανθρώπους. Η εργασία που δεν έχει εξέλιξη, ακόμα και αν είναι η καλύτερη εργασία, δεν του αρέσει κανένα. Γιατί? Μέσω της εξέλιξης μπορεί να κάνεις την σκέψη σου να κινείται. Ενώ μέσα από τη ρουτίνα αναγκάζει να σκέφτεσαι τα ίδια πράγματα. Τώρα μου λύθηκε απορία. Σημαντική απορία. Τρομερή. Ποια ήταν η απορία? Γιατί αλλάζω δουλειές κάθε 3-4 χρόνια? Με πιάνει μια τάση φυγής. Φυσικά βαλτώνει η σκέψη σου και θες να κινήσεις τη σκέψη σου. Δεν το παθαίνει μόνο εσύ. Παθαίνουν άνθρωποι που δεν κάθονται ποτέ στην ίδια σχέση. Παθαίνουν άνθρωποι που δεν κάθονται στο ίδιο μέρος. Γιατί ήταν?
Η ποιοι? Η Αθήνα. Η Αθήνα, δεν ξέρω. Στο ίδιο μέρος. Δεν κάθομαι στο ίδιο μέρος. Όλους παράγουν αρνητικές σκέψεις. Διότι επειδή η ζωή τους είναι η ίδια, ναι. Προσπαθούν, τι κάνουν, προσπαθούν να κάνουν τις ίδιες σκέψεις και για να μην τρελαθούν και αρχίζουν και σκοτώνονται μεταξύ τους, αρχίζουν να αλλάζουν μέρος. Ναι. Γιατί κάθε φορά που κάνεις τα ίδια πράγματα και κάνεις τις ίδιες σκέψεις, αμοιγεμείς με αρνητική ενέργεια. Μόλις γεμίσεις με αρνητική ενέργεια, το επόμενο βήμα είναι να πρέπει να τη διοχετεύσεις σε κάποιον άλλο, να τη διώξεις από σένα, την πας σε κάποιον άλλο. Και αρχίζουν τα αρνητικά συναισθήματα. Και μπλέκεσαι με τα αρνητικά συναισθήματα. Κάθε φορά που η σκέψη όμως κινείται, θέλεις κάτι να κινείς τη σκέψη σου. Μόλις αλλάζει ένα περιβάλλον, αλλάζει για λίγο, οπότε διοχετεύεται αυτό το πράγμα. Στο ίδιο όμως, το άλλο περιβάλλον, θα κάνεις ακριβώς τα ίδια μόλις επανέλθουν τα πράγματα στη φυσιολογική τους ροή.